που επιλεχθήκαμε μέσα από τόσους ποδοσφαιριστές να αντιπροσωπεύσουμε την Ελλάδα σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Το άγχος πιστεύω πιο πολύ δεν είναι στο ότι μπαίνει στην διοργάνωση. Το άγχος είναι το ότι είσαι ο γηπεδούχος. Ο γηπεδούχος πάντα έχει το άγχος σε οποιοδήποτε διοργάνωση, σε οποιοδήποτε άθλημα, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Και γίνεται μια διοργάνωση, γίνεται εδώ στην Ελλάδα, είμαστε η εθνική ομάδα της Ελλάδας και πρέπει να παρουσιάσουμε κάποιο πρόσωπο το οποίο θα είναι ένα στάδιο πιο σοβαρό από ό,τι έχουν να δείξουν οι άλλοι. Ακροματικότητα δηλαδή θα το δείξουν πολλά κανάλια. Σε όλη την Ευρώπη και πιστεύω ότι θα έχει πλούσιο θέαμα. Μια εβδομάδα τώρα προετοιμασία, να μάθουμε, αν και είναι μικρό το χρονικό διάστημα, να μας δείξει πολλή τακτική για το κομμάτι του. Πέρσι τα παιδιά δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα και πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ πιο έτοιμοι σε αυτό το κομμάτι, γιατί η τακτική παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και οι άλλες εθνικές, από ό,τι γνωρίζουμε, δηλαδή μαζεύονται και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, κάνουν προπονήσεις, οπότε είναι για αυτούς μεγάλο πλεονέκτημα. Προσπαθούμε να το καλύψουμε φέτος. Σίγουρα για να βρισκόμαστε όλοι εδώ το πιστεύουμε. Έχουμε έρθει όλα τα παιδιά με τεράστια όρεξη, πειθαρχία, ακούμε τους προπονητές μας, βοηθάμε ένα τον άλλο ώστε να γνωριστούμε καλύτερα και να νιώσουμε πιο οικεία. Όποια ομάδα έχει να πληρωθεί, πάντα υπάρχει βαθμό δυσκολίας. Όλα αυτά, εμείς κοιτάμε να κάνουμε το καλύτερο για εμάς. Σίγουρα ο κόσμος θα μας βοηθήσει και άγχος, εντάξει, θα έλεγα ότι υπάρχει αυτό που πρέπει να υπάρχει. Δεν νομίζω ότι κάποιο παιδί έχει αγχωθεί πάρα πολύ και θα μπορέσει να αποδώσει. Και πιστεύω ότι με τη δουλειά που κάνουμε και τις οδηγίες που μας δίνουν οι προπονητές μας, θα πάμε καλά και δεν έχουμε να φοβηθεί με τίποτα. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι να δουλέψουμε όπως δουλεύουμε με τους προπονητές μας και νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλό. Δηλαδή, θα παίζει ομάδα και νομίζω ότι θα είναι πολύ καλά. Τα παιδιά προσπαθούμε να γίνουμε φίλοι, να γνωριστούμε και εμείς στην κουβέντα, βασικά με την προπόνηση, όλα φτιάχνονται και να μπορούμε να κάνουμε σωστά. Φέτος είμαστε πιο ευτυχισμένοι, επειδή έχουμε και το ξέρω την δίπλα μας. Ήρθαμε εδώ πέρα, θα ετοιμάσουμε και λίγο τους προσφυγιστές, να καταφέρουμε κάτι καλύτερο φέτος, γιατί πέρυσι η ομάδα που εκπροσώπησε την Ελλάδα ήταν η νικήτρια της διοργάνωσης. Οπότε φέτος με τους οπίληκτους θέλω να τα πάμε ακόμα καλύτερα. Ναι, το κλίμα είναι πάρα πολύ θετικό και ευτυχώς για μας έχουμε δέσει στην ομάδα, πιστεύω. Θα τα πάμε πολύ καλά για τη λόγη. Σίγουρα δεν είναι πιο εύκολο πράγμα, αλλά δεν είναι και δύσκολο γιατί όλα τα παιδιά έχουν εμπειρία από το ποδόσφαιρο. Οι περισσότεροι αγωνίζονται σε ομάδες, ένα τεχνικό πρωτάθλημα και άλλοι σε λίγο μεγαλύτερες κατηγορίες. Βέβαια, σαν εγχείρημα είναι δύσκολο να τους υιοθετήσεις τεχνικές και τακτικές σε ποδόσφαιρο μικρού χώρου. Από αυτό που το διακρίνει και το συμπέρασμα που το βγάλει το λίγο χρονικό διάστημα που είμαστε μαζί είναι ότι ίσως κάποια φορά η θέληση να υπερκαλύπτει όλα και πραγματικά κάνουν μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια να εμπεδώσουν όσο πιο πολύ μπορούν αυτά που τους δείχνουν κατά τη διάρκεια των προπονήσεων. Σίγουρα είναι δύο ονόματα από τα τρία, Ιταλία και Τουρκία, που στο άκουσμα προξενεί ότι θα είναι καλή αντίπαλη και όντως μπορεί να είναι. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Το κακό στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι δεν έχουμε στοιχεία για αυτές τις ομάδες, όπως και αυτοί δεν έχουν για μας. Άρα, ό,τι και να πούμε αυτή τη στιγμή όσον αφορά το επίπεδο δυναμικότητας, αν είναι υψηλό ή χαμηλό, ίσως πέσουμε έξω. Οπότε, αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να περιμένουμε, να δούμε αν μπορούμε να συλλέξουμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τους αντίπαλους μας και να τους δίνουμε στους αγώνες τους εκεί. Να έρθουν εδώ οι ερασιτέχνες και να γίνουν μια ομάδα η οποία θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πόσο δύσκολο είναι να γίνει κάτι τέτοιο? Μια και τα δύσκολα, και αν φανταστείτε δεν υπάρχει και χρόνος. Αυτό που εμείς προσπαθούμε εδώ και με τους προπονητές είναι να τους κάνουμε όσο μπορούμε ομάδα,
σε ένα τουρνό που θα γίνει τον Οκτώβριο, όπως γνωρίζετε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Και δεν υπάρχει άγχος, γιατί δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Είναι το πρώτο πράγμα που τους είπα, ότι το αποτέλεσμα δεν θα σας ζητήσει μάλλον κανείς να πάρετε το κύπελλο. Αυτό που θα σας ζητήσουμε είναι να το ευχαριστηθείτε εσείς, γιατί αν το ευχαριστηθείτε εσείς θα το ευχαριστούμε και εμείς. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αυτό που σας είπα και στην αρχή. Μας ενδιαφέρει να παίξουμε εμείς αυτά που εκπαιδεύονται όλα αυτά τα διάστημα εδώ πέρα, να τα δείξουμε εμείς στο κήπεδο, να το ευχαριστηθούμε τα παιδιά που θα παίξουν και τίποτα περισσότερο που χρειάζεται. Έχουμε μπροστά μας τον Οκτώβριο αντιπάλους στον όμιλό μας την Ιταλία, την Τουρκία και την Λιθουανία. Το σκάουτινγκ είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει. Από εκεί πέρα, εμείς παίζουμε το παιχνίδι μας και βλέπουμε πώς θα πάει ή μπορούμε να προσαρμόσουμε ανάλογα πώς θα δούμε και τους αντιπάλους μας και εμείς το παιχνίδι μας. Αυτή είναι και η ικανότητα προπονητική. Θα προσπαθήσουμε σίγουρα στην αρχή να επιδιώξουμε κάποιες κυρίως επιθετικές λύσεις και να δούμε και το επίπεδο του αντιπάλου, ειδικά όταν θα ξεκινήσουμε και το πρόβλημα με την Ιταλία που είναι μια ομάδα που δεν ξέρουμε καθόλου. Άμα κρίνουμε από το επίπεδο τη και στο κλασικό ποδόσφαιρο αλλά και στο ποδόσφαιρο τη άλλα, είναι οι μεγαλύτερε από τι ευρωπαϊκέ και παγκόσμιε. Οπότε περιμένουμε να είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά δεν έχω να φοβηθούμε κάτι. Πιστεύω ότι και θα είμαστε έτοιμοι και όταν παίξουμε το παιχνίδι μα, αλλά άμα δούμε ότι δεν μπορούμε να θυμηθούμε ότι με κάποια τακτική προσαρμοσμένη πάνω στην αντίπαλο δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν μπορούμε να βάλουμε καλά.